Κάνε την καλημέρα να έχουμε. Βοήθα Παναγιά μου να βγάλουμε κάρβουνο πολύ. Κωστίκα, εδώ μου το κλειδιάκι δώσω. Ευχαριστώ. Τι μου κάνεις βρε, μου σκίσες το γυλαίκο. Πήρες το κλειδί και μου σκίσες το γυλαίκο, δεν δες. Σε έσκισα. Ναι. Και πήγε. Δεν σε πρόσεξα. Φύγε. Έλα. Φύγε, πόντι, άσε, θα κλειδώσω εγώ. Να σε βοηθήσω. Δεν χρειάζεται, τη βρω μόνος μου την τρύπα. Ορίστε, μ' άφησες κλειδί χωρίς γυλαίκο. Έσκισα, σε πόνεσα πολύ. Πάμε από εδώ ή από εκεί. Ακολούθα ρε, θα βρούμε το δρόμο. Σιγά σιγά, θα βάλουμε και το δάχτυλο. Σιγά σιγά. Λες τι κάνει, βάλω σακάκι σου μην κρυώσει. Τι διαφημίζουν εδώ ρε. Έλα Παναγία μου. Φου. Έχουμε αργήσει. Πρέπει να το ταχυδρομίσω το γράμμα στη Βενετία. Να μάθει είμαστε καλά. Πού το καταχώνιασα. Μα, να το εδώ είναι. Εντάξει. Κωστίκα, μα πού στο διάολο πήγε ρε. Γενικό. Γενικό. Γιάννικο! Γιάννικο! Μα πού στη Γερμανία πήγε? Πού είναι? Πού είναι αυτός? Θα πει από εδώ, πρέπει να πάω πίσω. Ή από πίσω, πρέπει να πάω μπρος. Ας πάω. Παναγιά της Τραπεζούντας, Παναγιά της Σουμελάς, φανέρωσε μου τον Γιάννικο. Στραβωμάρα, όπου θέλει πάει. Σπλαχές η κρίκηση. Ναι. Ρε φίλε, πώς και η ώρα είναι. Πού να ξέρω ρε πατρόν, και εγώ ξένος είμαι, δεν είμαι από εδώ. Σπλαχές η κρίκηση, ου. Σπλαχές η κρίκην, τι, κρίκην. Κουφή είναι, τι να κάνω. Γιαλίκο, μη γυρίζεις, ζαλίζομαι ρε. Τι να κάνω. Αμάρε παιδιά! Κανένας δεν μιλάει ελληνικά σε αυτή την πόλη. Εγώ μιλάω. Με φώναξε κανείς. Πού είσαι ρε πατριώτη. Εδώ είμαι. Γιάννικο! Κωστίκα! Γιάννικο μου! Χαθήκαμε! Είδες ρε βουνά με βουνά δεσμίκη! Πού ήσουνα! Από εκεί ήμουνα! Α, κάτι τι με αχ! Καμαράτ! 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 Εσύ, Άινε! Άινε! Φωτό! Άινε! Φωτό! Εσύ! Σβάε τσουζά! Από εδώ, όχι, όχι, όχι! Από εδώ κεφάλα, από εδώ! Από εδώ, μπαρμπά! Φωτό! Έλα, μην χαθούμε ξανά. Αρχεία, αρχεία. Έλα, Γιάννικο. Με το φτιάρι. Με το φτιάρι. Έτσι, μπράβο. Ακόμη. Ψάχνει να βρει το κουμπί, φαίνεται. Μάλλον εμάς ψάχνει να βρει το μάπα. Ακόμα. Πού το. Πάει, πάει. Achtung, Achtung! Arbeitsungen für die Arbeiter. Jeder Gastarbeiter, dass er in Bundesrepublik Deutschland arbeiten muss, erwissen. Erstens, er muss die deutsche Gesetze achten. Κωστίκας, τι έχει. Πώς
Γιάννικα, έχεις τίποτα? Τι να έχω, νοσταλγία, αναμνήσεις. Δεν πάω να δούμε μια σπημέρα. Λος, λος, αρβάιτεν, αρβάιτεν! Τι είπες? Σας μιλάει ο αυτόματος μεταφραστής. Σκασμός εσείς οι δύο. Και δουλειά, δουλειά. Φωστάιντε! Καταλάβατε? Πολύ αγριά δεν είναι ο Φωχάμπουργκερ. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Die Zeitverlust an die Arbeit ist vergehen und bekommt eine Strafe über 200 D-Mark. Κωστικά, και τι βρήκα, ρε. Τι είναι, τι είναι αυτό, Κώστα? Χρυσό είναι, χρυσό. Κρύψτε το γρήγορα, κρύψτε το γρήγορα, πέταξε το. Μην μας πούμε ότι νοθεύουμε το κάρβουνο, πέταξε το γρήγορα. Με δεν ξέρεις, δεν σε ξέρω, έτσι. Πέταξε το, πέταξε το. Εντάξει, εντάξει, και μην κάνεις έτσι. Το πετάξω, μακριά. Παρακαλούνται οι ανθρακορίχοι μας να πλύνουν τα χέρια τους και να προσέλθουν για το γεύμα. Το μενού σήμερα είναι à la carte. Ευχαριστώ. Στοπ! Πρώτα να τελειώσετε τη δουλειά σας και μετά θα πάτε για φαγητό εσείς οι δύο. Μπρος! Δουλειά! Εσύ έλα μαζί μου. Άρα, άτι με χαμπουργκέρ. Μας έχεις κάνει τη ζωή πατίνι. Αλλά πού θα πας, ρε, πού θα πας, ρε! Was für den Sinn wirken? Eine Bier! Zecke, Kartoffel? Eine Bier, eine Bier! Danke, danke! Όσο πολλά, που έτσι κι αρχίσεις και τα λες να τρελαθείς. Άκου ένα! Οι πόντι ξέρετε γιατί πηγαίνουν στον κινηματογράφο στα τελευταία καθίσματα. Γιατί? Γιατί λέει οι τελευταίοι γελάνε καλύτερα. Αν το άλλο, ξέρετε οι πόντι γιατί όταν παντρεύονται αγοράζουν δύο κρεβάτια. Γιατί? Στο ένα πηδάνε την κυρά τους και στο άλλο πηδάνε τη χαρά. Κοιτάξτε να δείτε πώς γίνονται τα ανέδωνα με τους ποντίους. Γιάννικο, Γιάννικο, έλα σου φορένα εδώ. Εσύ, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Έχει εκπληρωθεί καμία επιθυμία σου από τότε που ήσουν μικρός? Όταν ήμουν μικρός, μου κόλλαγε η μάμα μου συνέχεια να πηγαίνω στον κουρέα να κουρεύουμε. Αλλά εγώ δεν ήθελα, επιθυμούσα να είμαι καραφλός. Τώρα όμως δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ακούτε ένα ανέκδοτο να καραφλιάσετε. Ένας πόντιος ξυπνάει ένα πρωί και λέει στην πόντια τη γυναίκα του. Ρε γυναίκα, τα λεμόνια έχουν ποδάρια? Όχι, του λέει αυτή. Και λέει ο πόντιος, του να πάρει ο γη. Πάλι το καναρίνι έστειψα στα χόρτα. Τι γελάζε, τι γελάζε εσύ, ρε. Θα σου πω και τα μου τη Βενετία, ρε, που χαρά μια σου γίνει. Ρε, αυτό ήταν έκδοτα είναι σβάρος των ποντίων και εμείς πόντι είμαστε, ε. Για γέλια είμαστε, για γέλια είμαστε. Κωστίκα μου, γελάω για να τα σιγοντάρω, γιατί και εγώ πόντιος είμαι. Πάνε να γελάνε οι άλλοι και αν μην γελάμε εμείς, θα μας κακοχαρακτηρίσουν, ε. Α, το άλλο, μια φορά ήταν δύο πόντι. Ένας πόντιος ήταν, ρε. Ένας πόντιος και αυτός είμαι εγώ και μου την έχει δώσει. Το ξέρεις, χρόνια σας ακούω, ρε, που μας κοροϊδεύετε και βράζουν συνέχεια. Και εγώ πόντιος είμαι, ρε. Χαζός είμαι εγώ, ρε. Χαζός είμαι εγώ. Γι' αυτό δεν σας αντέχω άλλο, ρε. Δεν σας αντέχω άλλο και εμείς φταίμε που βγάζετε τα ανέκδοτα. Γι' αυτό και εγώ φεύγω. Δεν σχολάσαμε ακόμα. Πάλι ανέκδοτο έβγαλες. Τέλος πάντων θα γυρίσω στην Ελλάδα, ε. Γυρίζω στην Ελλάδα όπως γυρίζουν οι πότες να διώξουν τους κουσάρους. Όπως γυρίζουν οι κουσάρι να διώξουν τους πότες. Έτσι εγώ θα πάω να βρω αυτούς που βγάζουν τα ανέκδοτα και να τους καθαρίσω. Κωστάκη, άμα πας στην Ελλάδα, μην περάσεις από πολεμικό αεροδρόμιο. Και τι? Γιατί θα σε δουν που είσαι βλήμα και θα σου χώσουν μέσα. Τι είναι, ρε, τι θες, τι, ρε Γιάννικο, τι έπαθες, κάτσε, κάτσε, όχ, όχ. Ρε Γιάννικα, ρε Γιάννικα, τι έπαθες, ρε, και το παπότομα τη φέμω και δεις τι έπαθες. Σταμάτας βλακίες, ε. Δεν είναι καλά ο Γιάννικας. Δύο φορές την εβδομάδα έχει πάει σε γιατρό. Δύο φορές κρυφά από μένα. Ρε εσύ ποιο γιατρός είναι αυτός, να σε ξαναπάω. Ρε Αντρέα, πήγαινε βρες τη διάθεσή του από το τηλεφωνικό κατάλογο. Πώς το λένε? Άρε βλάκα, πώς το λένε, αφού ο κατάλογος έχει το τηλέφωνο του. Δεν θα έχει το όνομά του. Άλλο ανέκδοτο. Σιγά
ακούστηκα μου πονάω. Υπομονή ρε Γιαννίκο, υπομονή ρε. Θα σε πάω στο γιατρό σε λιγάκι και μετά θα πάμε στην πατρίδα. Θα τα σπάσουμε, θα τα πιούμε ρε στο γάμο σου με τη Βενετία. Είναι όμορφη. Βενετία, νοικοκυρά ρε, δεύτερη νοικοκυρά δεν έχεις στη ζωή σου. Ναι, όμορφη είναι. Τα γιουβαρλάκια και τους μουσακάδες που θα φας τα γλύφεις στα αυτιά σου. Βρε λέει, όμορφη είναι. Να δεις και έντοιμα, μισεμέν, κουβερλί, τραπεζομάντιλα, χρυσοχέρα, χρυσοχέρα. Δεν μπορώ να μιλάω, πονάω, όμορφη λέω είναι. Α, η όμορφη, τι να σου πω, τέτοια ομορφιά δεν έχεις δει, η ομορφιά της είναι τρομακτική. Καφέ. Ανάμνο, θέλω να λέω τη Βενετία πως κυνηγάει το μηχανόβιο. Ήταν σε πάμε ρε κουζουλάδες, καφέ θέλω, κατέξτο. Ανάμνο να ξαείπασε. Βρε, θέλω τσάι, βρε. Καφέ θέλω. Θα σου φτιάξω, βρε παπά, θα σου φτιάξω. Ωραία, θέμα σε καφέ, τζι του κερατά. Τι θα κάνω, πόρεμαστε. Την πίσνατα. Κουζουλή συνοικία, κουζουλή, κουζουλή. Μένα, μένα στερά. Είχμεθε δόκτωρ, δόκτωρ, γεια. Α, γεια, γεια. Πού πας. Φεύγω. Φεύγεις γιατί. Είπε γεια. Δεν είπε γεια. Είπε γεια. Εγώ τι λέω, γεια είπε. Ο γιατρός, χαμογέλα. Ή, αυτός κάποιον μου θυμίζει, ρε. Fräulein, where is der Nächsten? Der Herr. Come hier. Come here. Los! 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 Ποιον μου θυμίζει αυτός. Αους! Τα άκουσα, τα άκουσα, τα άκουσα, τα καλά, καλά, εντάξει, θα είμαι καλός, τα άκουσα. Μάνα μου, θα με σκοτώσει αυτός. Θα με σκοτάνε εδώ, θα με σκοτάσει. Κάποιον μου θυμίζει αυτός, ποιον μου θυμίζει. Πώς είναι ο... Άμπα, δεν φαντάζομαι. Σε παρακαλώ γιατί δεν με λυπάσαι, άρρωσ' άνθρωπο! Άρρωσ' άνθρωπος είμαι! Πρωτοποριακός γιατρός, μπράβο! Εσύ, καλός γιατρός, θα σε κάνει καλά αυτός! Έπρεπε να μου σπάσει την πλάτη για να με κάνει καλά! Να σου έτσι θεραπεία! Αχ, η πλάτη! Ωχ, τώρα σου δώσε ασπιρίνη! Μιλά την Κωστή, καλά με ξαναδύρει! Αφού είναι θεραπεία αυτή, γιατί έμεισε ξαναδύρει! Για δες τη γράφει συνταγή, τι έχεις. Δεν τη βγάζω, τη γράφει στα γερμανικά. Ωραία, πάμε στο γεννηματίδι, στο σπίτι μας να μας τη μεταφράσει. Εσύ, τώρα θυμίζει και ποιος είναι αυτός, ε. Ο Μάρλο Μπράντο. Άρα δοξασμένε ποντέ. Προγονή μας. Έτσι σιγά σιγά. Με βλάβια. Mm-hmm.
Άρα, σημαία μας. Από πανί είσαι, αλλά μέσα σου έχεις ψυχή. Και την πατρίδα όλη μέσα σου την έχεις. Και εμείς οι Πόντι ξέρεις πόσο αγαπάμε και την πατρίδα και σένα. Έτσι, μπράβο. Τι έγινε, τι έχεις? Με πήραξε το κλίμα στο μάχη. Τι έκανες, ρε? Έφερες το κλίμα της αυλής? Άσε με να μιλήσω. Σκάσε! 10 χρόνια ρε το πότισα. Να σου πω. Σκάσε! 10 χρόνια ρε το μπόλιαζα. Και ποιος και έφερες 10 χρόνων κλίμα? Μόνο του στο μάχη σε πήραξε. Έπρεπε να σε πήραξε το κεφάλι, ρε. Κωστήκα μου, το κλίμα σου έξω στην αυλή είναι. Ο καιρός με πήραξε, καταλάβες. Έχει υγρασία. Πώς τα κατάλαβα. Σε πήραξε το κλίματος ή υγρασία? Και ο καιρός του κλίματος? Χαζός είμαι. Πήγατε τότε να κοιμηθούμε γιατί έχουμε και ταξίδι, ε. Α, σήμερα δεν έχει ύπνο. 10 χρόνια που είμαστε στη Γερμανία, συνέχεια κοιμόμαστε κάθε βράδυ. Σήμερα έχουμε νυχτοπερπατήματα. Αν δεν πάμε έξω και δεν από τίποτα στη Βενετία γιατί είναι αυστηρών αρχών. Εσύ ετοίμαστε η στολή σου. Τι, θα πάμε σε γυναίκες? Δεν τρέπεσαι. Αλλά εσύ δεν μου είπες να. Στολή, είπα, στολή. Με συγχωρείς, το πήρα ένα βαδά, το πιέσα καλά. Και καλά δεν μου λες, τι ώρα είναι τώρα? Ξέρω εγώ. Αφού ξέρεις ρολόι δεν έχουμε. Και πώς θα βγούμε έξω, μπορεί να τα μαγαλιά κλειστά. Πρέπει να μάθουμε τι ώρα είναι. Θα μάθουμε τώρα, περίμενε μισό λεπτό. Ανοιχτά είναι, πάμε. Πάμε μέσα. Τρελός είσαι. Εδώ πρέπει να φοράμε κοντό παντελόνι. Έχεις δίκιο. Επιτέλους, και πάνω που έλεγαν, μα τι κάνει τόσα χρόνια στο Παρίσι μου. Καλά, ποιο Παρίσι, στη Γερμανία ήτανε, για τον Κωστίκαλα, τον αδερφό μου, έρχεται. Έρχεται ο Κωστίκας. Άντε και με το καλό, Βενετία μου. Καλιόπη, πιάσε. Με το καλό να τον δεχτείς, Βενετία μου. Ευχαριστώ, Ρυσαλία μου. Πάω και στην πλατεία τώρα να κεράσω τον κόσμο. Ποιος έρχεται, Ορσαλία μου, γιατί δεν άκουσα καλά? Ο Κώστας ο Πανίδης, Σοφία μου. Και φέρνει μαζί του και τον Γιαννίκο το Σπερίδη. Να τον παντρέψει καλέ με τη Βενετία. Τι με λες, Ορσαλία μου, και είναι σίγουρο? Ναι, σε λέω. Με έστειλε γράμμα ο Κώστας και θέλει να τον βοηθήσουμε. Καλό παιδί είναι ο Κωστίκας. Να τον βοηθήσουμε. Τι θέλει? Να κάνουμε σαν να είναι κούκλα η Βενετία για να μην λακίσει ο γαμπρός. Τι να κάνουμε δηλαδή? Να λέμε τι ωραία η Βενετία, τι κούκλα η Βενετία και τέτοια μωρέ. Κι αυτός γκαβός είναι, δεν θα τη δει. Άμα τη βλέπουμε όλη κούκλα, ποιον θα πιστέψει? Τα πολλά μάτια ή τα δύο τα δικά του? Άντε τώρα και πολλά σας είπα, τρέχω να τα πω και στους άλλους. Λευτέρη! Ήρθε ο Ελευθέριος. Ναι, με φωνάζει για αδερφή μου. Εσένα? Τελικά κανένας δεν έρχεται. Και συνεχίζει να μας αλλάζει τα φώτα ο Κατσότας. Και εσύ αυγά θα φας? Εγώ θα φάω 2 αυγά. Επειδή εγώ δεν πεινώ, θα φάω 3 αυγά. Πείτε. Πού να πω? Ούτε μια λέξη γερμανικά δεν έμαθες. Μπείτε να πει παρακαλώ. Εγώ δεν ξέρω γερμανικά. Περίμενε. Βγείτε. Για φίλο μου, για τον φίλο μου με το ξόπλατο. Τσεβάι άις, σφιχτά. Σφιχτά. Για μένα, try eyes, μελάτα. Για μπλουμ, πώς δεν πες? Ψωμί, μπλουμ. Να μου τύξει. Try eyes. Για, τάγκε. Όχι, τάγκε. Eyes. Για, eyes. Τάγκε να πει ευχαριστώ είπε. Γιατί είπε τάγκε και δεν είπε ευχαριστώ? Αφού είναι Γερμανός. Και οι Γερμανοί δεν πρέπει να πούνε ευχαριστώ. Καλά κάναμε και φύγαμε. Ήταν ευχαριστώ, λένε, βάρβαροι άνθρωποι. Κοίτα ποιος μπήκε! Κάτσε κάτω! Να μας δει να καθόμαστε να μας κόψει τον κόλο! Ποιο κόλο να μας κόψει τον κομμένο? Κάτσε κάτω! Δεν είμαστε στο αρχολογείο τώρα! Ωραία, την χάμπουργκερ! Ψυχικό τραύμα που έκανε στο παιδί! Και πάει για γαμπρός! Πού είναι τα αυγά τώρα! Γκαρσόν!
Εδώ τα δύο. Όπου θα πετάξουμε. Γιατί έφερε πάλατα. Φαίνεται αυτό είναι για μετά το φαγητό. Τάγκε. Είναι για μετά το φαγητό αυτά φαίνεται. Κάπου μέσα θα είναι και τα αυγά. Τι έγινε ρε. Ρε μήπως είπες μελάτα και νομίζω μελέτα. Πώς θα κάνω μελέτα. Και θα μας αφήνουμε στο ποτήρι. Πού είναι τα αυγά. Στην κότα. Ξέρω λίγο που είναι. Λοιπόν. Δεν καταλάβανε, δεν σου είπα μια λέξη γερμανικά, δεν έμαθες τόσα χρόνια. Κάτσε στο καπελό σου αυτός, κάτσε. Με συγχωρείτε πατριώτη, αυγά ζητήσατε. Ναι, αυγά ζητήσαμε. Εγώ τα παρεγγυλάεις. Μα άις θα πει παγωτό. Το αυγό λέγεται άι. Και εγώ τι είπα. Είπες άις, αντί για άι, κατάλαβες. Και ήταν μια που μας έκανε ένα σίγμα. Τέλος πάντων, μια και τα παρεγγυλάμε τα φάμε. Θα τα φάμε, μα θα παγώσει η κοιλιά μας. Εγώ έχω ευαισθησία στο μάχη. Καλύτερα να μας περάσουν για σκημούς. Πάρα για γράμμα τους. Τρώγε. Το έκανες το θαύμα σου, το έκανες το... Έβρεξε βρε! Σκεπαστήκαν οι λακκούβες! Τυχερός πρόεδρος είμαι, τυχερός πρόεδρος είμαι! Τώρα δεν θα φωνάζουνε. Αναθέμα σε γαϊδάρε και ντεγάνε στον δρόμο. Αναθέμα σε γαϊδάρε και ντεγάνε στον δρόμο. Σε μπταλέχω κι αλλιγόρο θα μοτέσω τον νόμο. Σε μπταλέχω κι αλλιγόρο θα μοτέσω τον νόμο. Ακούτε, ο πρόεδρος περίμενε να βρέξει για να σκεπαστούν οι λακκούβες. Το λέει ρε παιδί. Και περίμενε να βρέξει για να σκεπάσει τα λακκούβας. Ναι. Και αν δεν έπαιρνε μία μάνικα να τα σκεπάσει. Μυαλόν κες. Καλό δεν έχει αλλά πρόεδρος είναι. Τσέβιε! Εσέ με πηγαίνει μάνα χρυσόνι σε κοιλία. Εσέ με πηγαίνει μάνα χρυσόνι σε κοιλία. Και πήγε σε παντεμορφό κουρμπανής Βενετία. Έλα Βενετία να πάρεις μπαρμπούλι που μιλάει. Ποιο μπαρμπούνι που μιλάει ρε Θανάση. Εδώ τώρα έχουμε τα 40 του. Μη μου θίγεις τα μπαρμπούνια μου μπαρμπέρι. Τι να τα θίξω, αυτά θίχτηκαν από μόνα τους. Σκυλοβρωμάνε. Ποια σκυλοβρωμάνε καλέ. Τα ψαράκια μυρίζουν Ιόνιο ωκεανό. Τα πατσουλιά σου σκυλοβρωμάνε στη γειτονιά. Τι λες μωρή αμπαζούρ. Μην αποκαλείς μπαρμπέρι αμπαζούρ το πορτατίφ. Με την ερήτημο Βενετία. Δεν τα παντώ του έμπορα τριχοειδών. Διότι αύριο που θα έρθει ο Κωστίκας θα τον βάλει στη θέση του, κατάλαβες? Ναι. Μπράβο. Μη μου πεις ότι έρχεται ο Κωστίκας επειδή σε λέω αμπαζούρα. Και γι' αυτό, αλλά έρχεται γιατί είναι πόντιος και άντρας. Και θα κάνει αυτό που δεν έκανε κανένας σας μέχρι τώρα, κατάλαβες? Ναι. Και εδώ θα φτάει μας ο Κωστίκας. Και γιατί έρθει? Έρχεται για να καρατομήσει προειδοποιητικά αυτούς που γράφουν τα ποντιακά ανέκδοτα. Και γιατί είναι άντρας, όχι τριχοφάγος. Απαξίω, πάμε Βασιλίκα. Ωραίων γλυκών. Είδες δε πήκατε. Πανοβρία, έλα. Έλα να σου πω ένα τραγούδι. Μια κότα την πηδήξανε, τέσσερις πετινοί κι ο κόλος της πονεί. Και δεν μπορεί κοτούλα μας αυγό να κάνει. Λέτε να πεθάνει. Το ηθικό το δίδαγμα σ' αυτή την ιστορία μου το είπε μια κυρία. Της κότας ο εγκέφαλος δεν παίρνει άλλη πλήση. Αφήστε τα διδάγματα και αρχίστε το. Δεν σας αρέσουν τα κουλτουριάρικα, ε? Ανομβρία, παίξε εσύ κάτι παραδοσιακό. Σε μία ώρα, έκτακτη συγκέντρωση.
Εσύ να ειδοποιήσεις τους άλλους και εγώ θα ειδοποιήσω τους άλλους. Εντάξει. Εντάξει, πρόεδρε. Over. Έρχεται ο Κωστίκας για να ανακαλύψει αυτούς που βγάζουν τα ανέκδοτα. Ναι, κύριε, εγώ τα βγάζω. Ποιό κοινωνικών έργων. Το γέλοταν. Αλλά δεν πρόκειται να με ανακαλύψεις, Κωστίκα, γιατί εγώ είμαι ο Γιορίκας. Θα δώσω μάχη. Κάτσε ρε Κωστίκα, τι κάθεσαι όρθιος. Τι να κάτσω, κατουργέμαι συνέχεια. Και δεν πάει να κατουρίσεις. Κατουράγε μέσα στην τσάντα. Δεν το ήξερες βεβαίως. Για δεν μου το λέγες δυο μέρες τίποτα μέσα. Κάτσε βούσκα μου ρε. Μα μου είχες πει να ανακουφιστείς, δεν μου είχες πει να κατουρίσεις. Θα πάω τώρα. Μην πας τώρα, είχα πάει προηγουμένως και έχει ουρά. Θα περιμένεις, κάτσε. Τι κάνουν δίπλα, δεν σεξουαλίζονται. Δεν τρέψε λιγάκι να ακούς ρε. Έλα, βάλτε μου επιτέλους, βάλτε μου! Μισάρα η κυρία, ε! Πού να στη βάλω, αγάπη μου! Πού να τη βάλεις, τα αυτιά τη βάλει, δεν ξέρω πού να τη βάλει! Δεν βλέπω, κούλα μου, μια στιγμή να βάλω τα γυαλιά μου! Έλα, Παναγιά μου, με γυαλιά το κάνουνε! Αργείς, αγάπη μου! Πρώτη φορά στη βάζω, πού να στη βάλω, δεν ξέρω! Να, μαλάκα! Εδώ καλά είναι! Πιο δεξιά, πιο δεξιά! Υπαίθριο πάρκινγκ, κυρία! Πιο δεξιά, πιο δεξιά! Αριστερά την έχει ο κομμουνιστής! Όχι τόσο μακριά, Τάσο μου, όχι τόσο μακριά! Θα πάρει φόρα, φαίνεται! Αχ, πολύ ωραία, ευχαριστώ! Ναι, κόλλησε του και τα ένσημα! Αχ, έλα, Γιάννικα, πάμε να μου δείξει που κατουράνε, γιατί είπα θα δει πλήση μια. Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε! Πάμε, ρε! Μπορεί να έχει κι άλλο! Άντε, ξαναρχόμαστε, έλα! Εντάξει, ζώνη που σου έβαλε, Εντάξει, τώρα. Τη ζώνη μου μιλάγανε, ζώνη της έβαλε. Βάλε ξύχασε, ρε. Σκοθέστε. Αλήθεια, σκου, σκου! Βιαζόμουν, τι τρέχει! Σπέρδε βραβαίως, όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Το φοβηθήκατε, ρε, ο Αλεξίκας. Γιατί εκαθυστέρησες, ρε? Με κυνήγα την βιασύνη μου. Άλλη φορά να μην αργήσει. Καθίστε, ηρεμία, ηρεμία! Έκλεισες την πόρτα. Λοιπόν, μαζευτήκαμε όλοι εδώ προσωπικώς, διότι έχουμε πληροφορίαν ότι ο Κωστίκας Παναΐδης που έρχεται από τη Γερμανία έχει σκοπό να ανακαλύψει αυτούς που βγάζουν τα ποντιακά ανέκδοτα. Δηλαδή εμάς. Εμείς τα βγάζουμε. Εσύ τα κυκλοφορείς. Και φοβόμαστε ένα αντρακορίγο που έχει και αδερφή και τη Βενετία. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι σύνεδροι, πάτερ. Έτσι και μαθευτεί ότι οι πόντιοι βγάζουν τα ποντιακά ανέκδοτα, δεν μασώνει ούτε ο Πόντιος Πιλάτος. Κατέχετε μωρέ ότι είναι Πόντιος, γι' αυτό θα σε έχει όλη τσιμπούκα. Εγώ πράγμα δεν έχω να φοβηθώ, είμαι από τη σφακιά. Για σιγά ρε παπά, δε με λες Γιορίκα. Αν τους εξηγήσουμε τους λόγους δια τους οποίους κυκλοφορούμε αυτά τα ανέκδοτα. Και τι να τους πούμε, ότι κυκλοφορούμε ανέκδοτα δια ποντίους για να μην ξεχαστούν οι πόντιοι όπως ξεχάστηκαν οι Έλληνες της Αιγύπτου ή οι πολίτες. Εμείς παράγομεν γέλοταν και όλοι γνωρίζομεν το πόσο αναγκαίος είναι ο γέλος δια των λαών. Ακριβώς. Η προσφορά μας έχει εθνικόν χαρακτήρα. Εθνικό χαρακτήρα? Πάλι ξύλο θα φάω. Συμφωνώ. Έτσι και μαθευτεί ότι από εμάς ξεκινάνε τα ανέκδοτα, καταστραφήκαμε. Μη χτυπιέσαι, πρόεδρε. Τι να κάνουμε? Θα σκεφτόμεν. Να σκεφτόμεν. Άσε, άσε, άσε. Γιατί είμαι πρόεδρος. Θα κάνουμε όλοι τους ανήξερους. Ούτε μας ξέρει, ούτε το ξέρουμε. Βεβαίως. Θα οργανώνουμε έναν λαμπρόν υποδοχή. Θα βάλουμε τα όργανα να πέσουν, η λύρα, με τα εθνικά συντημασίας, για να το ρίξουμε στάχτη στα μάτια, να το στραβώσουμε, να θολώνουμε τα νερά. Εξάλλου, δεν υπάρχει περίπτωση να μας ανακαλύψει. Γιατί? Γιατί είναι Πόντιος, πώς να μας βρει. Ο
Σε λίγο και στην πρώτη γραμμή θα εισώθει τη βατική αμαξοστοιχεία 411 από Γερμανία εξωτερικά. Όλα αυτά κύριε πρόεδρε για τον Κωστίκα τα κάνετε. Και για τον Γιαννίκο. Τα δύο άξια και βασανισμένα τέκνα της κοινότητάς μας. Πού να το φανταστώ ότι ο αδερφός μου θα γίνει ήρωας. Κύριε πρόεδρε, κανένα γλυφτό θα του κάνετε. Άγαλαμα. Μα βρε Βενετία μου, τους ήρωες τους κάνουν άγαλαμα όταν πεθάνουν. Αλήθεια. Λάθος κάνεις, Ασπασία μου. Αν είναι έτσι, γιατί κάνανε άγαλμα τον Κολοκοτρώνη? Γιατί έχει πεθάνει. Πέθανε ο Θόδωρας. Περίεργον, δεν με ειδοποίησαν. Παιδιά, το τρένο! Κατεβήκαμε σε λάθος σταθμό. Λες, δεν ξέρω κι εγώ. Για να μην έχει έρθει η Βενετία, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Πρέπει να βρούμε να ρωτήσουμε κάποιον. Πρέπει να ρωτήσουμε, ψυχή δεν υπάρχει. Συγγνώμη κύριε. Παρακαλώ. Εδώ τι σταθμός είναι? Σταθμός Λαρίσης. Ωχ, μάλιστα, δεν στάπα. Κάναμε λάθος, κατεβήκαμε στη Λάρισα, ρε. Μα πώς την πατήσαμε έτσι εμείς? Και οι έξυπνοι να κάνουν λάθη, οι Ανίκο και οι έξυπνοι. Θες να πάω βγάλω μυστήρια την Αθήνα τώρα. Βενετία, λες να τους πήρε ο ύπνος μέσα στο τρένο? Ξέρω κι εγώ, τι να πω. Πάμε να τους βρούμε. Πάμε. Ήρθες! Εγώ ήρθα, εσύ γιατί φεύγεις? Σαν πρόεδρος της κοινότητας σας καλωσορίζω! Γιαννίκο Πάχινες! Βρε Κωστίκα, γιατί είστε έξω και εμείς είμαστε μέσα? Ρε Βενετία, αφού δεν κατέβηκε, πώς είναι έξω? Εμένα ρωτάς! Ποιος από τους δυο είναι ο Κωστίκας? Τον βλέπεις αυτόν με την καράφλα και το φτιάρι στην πλάτη? Ναι. Ο άλλος. Λεβέντης. Κωστίκα, ποια είναι η Βενετία? Δεν τη βλέπεις. Είχες δίκιο. Κούκλα είναι. Καταράκτη έχει. Έλα, πάμε, μας έγινε, να τη χάνουμε. Κωστίκα, πήγαινε σπίτι. Έχουμε σπίτι στη Λάρισα. Εδώ είναι Αθήνα, βρε. Εσύ που πας. Στη Λάρισα. Όχι, στον Πειραιά πάει το τρένο. Πάρε τα σκούδια. Πάρε με μαζί σου. Πείτε μαζί. Πείτε μαζί. Ω Θεέ μου. Φεύγει το τρένο. Φεύγει η Βενετία. Και εμείς που θα πάμε τώρα? Πού πάμε τώρα? Πού θα πάμε τώρα εμείς? Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε? Θα πάμε να ψάξουμε. Πού τα σπίτι μας? Ρε Δανάση, βάλει μια εφημερίδα από κάτω. Δεν χρειάζεται ρε μάνα, φτάνω και έτσι. Άλλο σπάσανε οι φρένες μου. Τι έκανες πάλι, δε? Έπεσες με τη μηχανή στο τηλέφωνο? Όχι, δεν έχω μηχανή. Την έδειξα στη λίμνη. Γιατί? Για να γίνει παπάκι. Και τι έγινε? Τα ετοιμάσαμε αυτά που είπαμε? Εγώ έφερα τις σημαίες. Εγώ έδωσα τα κόκαλα. Γιατί λιμένα ήταν? Εγώ έφερα τις καρέκλες. Μπράβο, εσύ μανάρι μου τι έκανες? Εγώ κοίταζα να τα κάνανε καλά. Μπράβο, σένα δεν σε ρωτάω γιατί πάλι μαλακία θα έκανες. Έτρεχε πίσω από τη μηχανή. Γιατί ρε έτρεχες πίσω από τη μηχανή? Γιατί φοβάμαι τα αεροπλάνα. Ωραία, τώρα εμείς θα πάμε στην πλατεία με το αεροπλάνο, έλα εσύ με τη μηχανή. Και δεν θέλω σούζες. Πλήγη, σιγά σιγά. Κωστίκαν, με παραείδεις, Κωστίκαν. Μα τι δεν Κωστίκαν, ολόκληρη υποδοχή στήσανε για σένα οι αρχές του κόμπου, του τόπου, 10 τόση ώρα. Έβαζα την παραδοσιακή στολή μας.
Παραδοσιακή στο Λιμνίο, μα λες, αδερφέ, τι κάνουν, τι πράγματα είναι αυτά. Δε λαλείς, παραδοσιακά μου. Τόσα χρόνια στη Γερμανία, βρε, Ανουμβρία, έκανα παρέα με Ιταλούς, με Πορτογάλους, με Τούρκους. Τι να μιλήσω, δεν μίλαγα ποντιακά, τα ξέχασα. Τώρα όμως που θα είμαι εδώ πέρα στην Αθήνα, θα λαλώ πάλι ποντιακά. Πάμε τώρα. Πάμε. Μια στιγμή μας έχω γράψει ένα λόγο. Έχει λόγο. Βέβαια, τώρα σε υποδοχή μου κάνουν. Να μην τους απαντήσω κι εγώ. Διάβασε με να ακούσω. Για το διαβάσω για να μου πεις τη γνώμη σου. Έτσι, Ανουμβρία. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, ήρθα για να σας ξελασπώσω και να πηδήξω τις δυσκολίες και να ηρεμήσετε. Κύριε Πρόεδρε, είσαι μάρτυρας ότι σαν βλήμα θα ορμήσω όπως οι άνδοξοι προγονοί μας. Συγκινήθηκα, πρεκουστήκα. Συγκινήθηκες, ε. Τι να κάνω. Τι έπαθες, μωρέ, Ο ανάθεμα τσιχίδια, ως παπαδιά το ράσο μου σκυλοβρωμάει, μωρή, κατέξω. Σκυλοβρωμάει το ράσο αφού το έχω πλύνει. Τι έπλυες, μωρή, χειμώνα, καλοκαίρι, ένα ράσο μου δεις και φοράω. Σιγά τώρα να μη σου βγάλουμε και το κλαρωτό. Μωρή, παπαδιά, έχω και κλαρωτό και δεν το ξέρα. Έχεις. Σιγά, μωρή, μη φορέσω και μείνει. Έλα, βρε, κρύε, άντε, περπάτα τώρα και αργήσαμε. Μη με λες κρύε, γιατί εγώ είμαι από τα σφακιά σου, θέσω μία. Σάβα, αυτό σου λείπε, τώρα να σηκώσεις και χέρια πάνω μου. Θα σηκώσω χέρια από κάτω, σένα, πάμε, πάμε. Έλα, τελείωνε, άντε, άντε, πώς σε ανέχομαι, Θεέ μου, μα είναι δυνατόν και... Ευχαριστώ, κύριε Ρασαλία. Στις χαρές σου, Βενετία. Τι να κάνω. Ζωή σε εσάς. Κάσε μόλις και διέχουμε. Ωραία η αδερφή σου. Το ξέρω την ωραία, αλλά άμα μιλάς για την αδερφή μου, να μην κοιτάει αλλού. Βενετία κοιτάω. Αυτή δεν είναι Βενετία, αυτή είναι η Μυρτώ. Α, δεν είναι η αδερφή σου αυτή. Όχι. Και ποια είναι. Αυτή. Α, δεν βλέπω τίποτα. Είδες, εκτυφλωτική ομορφιά. Ποια είναι. Αυτή είναι η Λεβέντισσα που τη σέρνουν στο χώρο. Για Νίκο, πες πως σε κυνηγάνε οι Γερμανοί. Αυτή είναι! Ναι, αυτή είναι! Πάρ' το δικό σου γίνει! Δεν πάθε, Κωστίκα! Τι το δώσεις το χαμόγελο, Μαρή! Το σε κάτω στον αδερφό! Πάρ' το μία! Πάρ' το να μην αφήσεις! Όχι! Όχι, μέση μου! Αχ! Βοήθεια! Α, τώρα φύγον, μιλάνε οι άντρες. Βέβαια, Γιώργη μου. Τι έχει το μάτι. Κοιτάζομαι μισό μάτι τον Κώσταν. Μη δίνεις το γόν και μας μυρίζει. Μόρα θα στον κάνω εγώ να αλλάξει η γειτονιά, δεν μου λες, σε πήκες αυτά που είπασε. Ναι. Ωραία, τσιμουδιά να μην το μάθουν οι άλλοι και ο πρόεδρον. Εγώ δεν έβγαλα τα ανέκδοτα, εγώ θα τα υπερασπίσω. Γλίτωσα. Σε πάει μωρέ κουζουλάθηκες, πρόεδρε. Γιατί δεν πάει να προσφωνείς τον Κωστίκα Παναγίδη. Να τον ξεφωνήσω. Όχι μόνο τον ξεφωνείς, κουζουλάθηκες, μωρέ. Να του βγάζεις λόγο. Α, δεν είμαι έτοιμος, πάτερ, δεν είμαι έτοιμος. Γιατί μωρέ δεν είσαι έτοιμος. Ή τα πράγματα, πρόεδρε, έχουμε πάει, μωρέ. Πρέπει, πάτερ. Για δεν πήγαινε. Θα πάω. Θα πάω να του βγάλω έναν ωραίο λόγο. Μωρή, τι ήθελες και είπες ζωή σε λόγο μας, λες να πέθανε. Φου, φου, φου. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. Φου, φου. Ακούγεται καλά, ρε! Ακούγεται, ακούγεται! Ένα, δύο! Πάμε. Εντάξει. Σαν πρόεδρος της κοινότητας του Νέου Πόντου, καλωσορίζω! Καλωσορίζω! Τι λέω παρακάτω, ρε! Καλωσορίζω! Καλωσορίζω! Το είπαμε αυτό, ρε! Και εμένα ρωτάς, πρόεδρε! Καλωσορίζω τα δύο άξια τέκνα της πατρίδος μας! Που ύστερα από 10 χρόνια ξεγνιτιά στη Γερμανία και στο... Πού αλλού ήτανε, ρε? Βέλγιο. Και στο Βέλγιο ήρθαν πάλι κοντά μαζί μας το παλαιό μέλος Κωστίκας Παναΐδης και το νεότερο μέλος το... Πώς το λένε, ρε? Γιαννίκαν Σπερίδιν. Γιαννίκαν Σπερίδιν. Ευχόμαστε
Βίων ανθόσπαρτων! Καλήν στα διαδρομίαν και. Τι λέω παρακάτω. Τέλειωνε, πρόεδρε! Τέλειωνε, πρόεδρε! Όχι, ρε, με μπέρδεψε. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Αυτά. Και τώρα θα παρακαλέσουμε τον Κωστή Καπαναίδη να έρθει στο μεγάφωνο να μας πει δύο λόγια. Χειροκροτήματα, παρακαλώ. Παπά, πες στο Θεό ότι τον ευχαριστώ που με διατήρησε ζώων και αυλαβές και μπορώ αυτή τη στιγμή να σπαστώ την πέτρα της πατρίδας μου. Πρόεδρε, τι αστεία είναι αυτά! Ποντιακά! Σιωπή! Δεν επιτρέπω αστεία με την πέτρα της πατρίδας! Βεβαίως! Για αυτή την πέτρα γύρισα από τη Γερμανία για να αποκαταστήσω το ένδοξο όνομά μας εις τα βάθη των αιώνων και εις το πειθμένο της ιστορίας! Δέσποτα, σηκώρεσέ τους. Ουγγαρίδαση. Τι ποιούσι. Δώσε μου την ευλογία σου. Εδώ να έχεις την ευλογία μου. Τώρα θα δεις τι θα γίνει με το μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, ήρθα για να σας πηδήξω και να ηρεμήσετε. Τι λέει, ρε. Χαλμάνης μας κουβαλήθηκε. Έλα, Παναγία μου. Τι σου βρήκε, ρε. Έτσι, σιωπή. Κύριε Πρόεδρε, είσαι βλήμα. Εμένα λέει βλήμα. Ξέρω εγώ. Θα το κανονίσω εγώ και του γκαλά και τόσο ωραίο λόγο. Όπως αυτοί εδώ οι γείτονες που όλοι μας... Τι μου το βάλανε στο μικρόφωνο. Που όλοι μας γνωρίζουν είναι ηλίθιοι και βλάκες. Και δέχονται να τους ξεφτελίζουν με τα ανέκδοτα. Γιατί εσείς, ομολογώ, είσαστε καθήκια. Τι τον φιλάνε. Κατάλαβε. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας, γι' αυτό κι εγώ θα σας λέω τα ίδια κάθε μέρα. Δεν έχω άλλα. Τελειώνω με μια υπόσχεση. Θα σταματήσω τα ανέκδοτα για να ησυχάσουν οι πρόγονοι μας, γιατί με αυτά που λένε οι σκοτεινές δυνάμεις για μας τρίζουν τα κόκαλά τους. Ναι, Πεγιουρίκα, μπράβο. Ει, Φόσφορε, τι έγινε, σκουπίδια δεν έχεις. Σκουπίδια, μια στιγμή να ρωτήσω. Μανά! Ορίστε. Σκουπίδια έχουμε. Έχουμε, έχουμε. Έχουμε, δεν θέλουμε. Αλλά εντάξει. Φίλε, σε παρακαλώ να ρωτήσω κάτι. Ναι, ευχαρίστως. Εδώ είναι η συνοικία των ποντίων. Ναι, γιατί. Όχι τίποτα, έτσι σε ρωτάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, για χαρά. Παρακαλώ. Είπα ευχαριστώ, σε ρώτησα κάτι, σε ευχαριστώ και... Τέλος πάντων... Πολύ τσιμπούρι είσαι να έχουμε. Για εκεί τώρα μας πήγε τσιμπούρι. Αμάν παιδιά, εδώ θα οικονομήσουμε τάλιρο. Θα χεστούμε στα λεφτά. Πατριωτάκι, πατριώτη, είσαι για ένα παπά. Παπά, είμαι. Ναι. Όσα βάλεις, τόσα παίρνεις. Έπειτα κοσάρικα. Έγινε. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ είναι ο παπάς. Τον βρήκα τον παπά, νέτος. Όχι αυτό τον παπά. Ποιον. Ε, τούτο. Α, δεν σε χρειαζόμαστε, φύγει. Λέγε λοιπόν, νάτος, κέρδισες 500. Ευχαριστώ, γεια. Τι γεια, δεν θα παίξεις άλλο, κέρδισες. Εγώ πάντα ζω με το δόλωμα των παπατζίδων. Αμάν, μας την έφερε ο Πόντιος. Μουρρα, ξερή. Ξεράδια. Καλά, πόσες δάμες έχει τράπουλα, παιδιά, 11. Τι θες να πεις δηλαδή, ότι κλέβουμε. Αυτή που έριξε ο Κωστίκας ήταν η 11η. Την είδα εγώ. Τι δεν έπαιζε. Τι δεν έπαιζε. Ότι είμαστε χαρτοκιακλέφτες. Αφού στο λέει ο γαμπρός σου, δίκιο θα έχει. Πες τώρα για Νίκα. Μιλάω. Έριξες 4 δάμες στο πρώτο παιχνίδι. 4 δάμες στο δεύτερο και τώρα σε αυτό το παιχνίδι είναι η τρίτη που ρίχνεις. Δεν μας κάνουν 11. Εσύ μετράς τις δάμες από την ώρα που αρχίσαμε το παιχνίδι εδώ και 3 ώρες. Ναι. Γιατί δεν τις μετράγες από χθες. Τι του λες αύριο.
Έμαρε, σύντακνη! Σύντακνη, κατέχτε που είναι αλωβρίας! Όχι, γιατί! Για τα μόνο δεν κατέχτε, φοβάμαι κάνει καμιά κουζουλάδα! Η τράπεζα του παίρνει το σπίτι! Καλά, ολόκληρη τράπεζα δεν έχει σπίτι, ρε! Το ανοβρία το σπίτι θα πάρει! Νάτος! Ανοβρία, έλα εδώ! Σύντακνη, έλα πέμπορε! Τι είναι ανοβρία, τι έπαθες! Καίωμεν, παιδιά, καίωμεν! Καίγεσαι! Φυσάτε! Όχι, βρε Κωστίκαν, αλλού καίωμεν ο φουκαράς! Χρωστάω 45.000 στην τράπεζα! Βάλε και τα τόκης 60.000! Πού να τα βρω, Κωστίκαν μου! Ας το πάρει το ρημάδι, με σχάσομεν! Δεν θα το πάρει! Δεν θα το πάρει! Να το δωρεί! Να το δωρεί! Πόντι όλοι εδώ πέρα! Δεν τρέχει, άλλο δεν τρέχει! Θα αφήσουμε να του πάρει το σπίτι για 60.000 η τράπεζα! Όχι! Ωραία λοιπόν, θα τσοντάρουμε όλοι! Μα 60.000 είναι πολλά λεφτά! Σκάσε, είμαστε πόντι και πόντι επί πόντος! Και πόντος θα πει αγάπη, ανθρωπιά, ομόνια, σύνταγμα, βαρδάρι, κολιάτσου! Λοιπόν, θα αφήσουμε να βγάλει στον δρόμο έναν παραδοσιακό πόντιο η τράπεζα! Όχι! Ωραία λοιπόν, δώστε και σώστε! Να δώσουμε όλοι από το στέλμα μας! Στο Γιάννικα. Παπά, παπά, την κοπάνεις παπάς. Στο αυτή το έχω. Ένα δώρο, παπά. Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά, έβγανε σαν πουλιά να ψάρω γκάικα. Γκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μηνά, ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμάικα. Σπενάκι στα καφιλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Ύστερα το βρανάκι με τη σπενάκι στα καφιλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Άρα θεμάτσι χίδια όλοι σε ευλογημένο μωρέ. Γεια σας μωρέ κοπέλια. Κωστίκα μου, καλώς ήρθες εδώ, μωρέ. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα μου όλοι μαζί. Λοιπόν, εδώ θα ευλογήσω το τραπέζι τούτο. Και ευλώσε το τραπέζι τούτο. Και όχι μόνο το τραπέζι, αλλά και τα φαγητά. Και όχι μόνο τα φαγητά, αλλά και αυτούς που θα φάνε τα φαγητά. Και αυτούς που δεν θα φάνε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχεις όλους αγαπημένους και έτσι αδερφωμένους. Τζάντα μαρακοστήκα. Καλά και το θυμήθηκα. Ή τα είπες ρε Κουζουλέ τον πρόεδρο ότι θα τον επιδείξει για να ηρεμήσει. Είπα εγώ τον επιδείξω για να ηρεμήσει. Το είπα. Και να πεις ότι ήμουν ευριασμένο, ηρεμότατο ήμουνα. Πρόεδρε, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Έχεις να μας κάνεις σαμποτάζ. Εγώ ποτέ μου δεν πηδάω. Αυτό το βεβαιώνω κι εγώ. Πρόεδρους εννοώ. Δεν δίνω συνέχεια, γιατί σαν πρόεδρος πρέπει να σας έχω όλους ενωμένους. Εσύ Γιαννίκο πηδάς. Ναι, τριπλούν και εμπόδια. Με βλέπω να κάνω το εμπόδιο. Άντε φέρτε να φάμε και αφήστε τα αστεία. Άντε κούκλα μου να φέρεις τα φαγητά. Κούκλα. Κούκλα. Εσένα λέω κούκλα. Πήγα φέρεις τα φαγητά. Άντε μόνο μη σε βλέπει πολύ. Μη θα το δηλητηριάσεις. Πήγαινε μου. Όλα στην εντέλεια τα έχει η Βενετία μου. Γεια στα χέρια της. Είδες ρε τι γυναίκα σου δίνω. Τι νοικοκυρά. Μόνο νοικοκυρά Κωστίκα μου. Και την ομορφάδα της μωρέ και τη δροσιά της. Πού τη βάζεις ε. Κούκλα είναι. Κούκλα. Άρε μπαγάσα Γιαννίκου. Την πιο όμορφη γκόμενα της κοινότητας μας παίρνεις. Αλλάλη σου. Ποια είναι η όμορφη ρε παιδιά. Η Βενετία. Καλονή. Η Βενετία είναι όμορφη. Μανούλη. Μανούλη. Κωστίκα δεν είμαι καλά. Κάτι αισθάνομαι. Καλά σε καλές. Γεια σου Βενετία μου. Γεια. Με συγχωρείς που άρχισα αλλά είχα ραντεβού με τον Χαρή Λαόνο. Το Φλωράκι. Ποιο Φλωράκι είναι καλέ. Το Τρικούπι. Δεν το ξέρω. Κράτα λίγο να κατέβω. Γιαννίκο, τι έχεις. Βενετία μου δεν είμαι καλά. Κάτι αισθάνομαι. Θα φας τα παπουτσάκια μου και θα γίνεις περδίκι. Τι παπούτσια θα πάμε. Έλα βρε Γιαννίκο, φάει παπουτσάκι να γλύβεις τα αυτιά σου, ε. Μπράβο, κούκλα μου, κούκλα μου. Έλα, μπράβο. Τυχερέ, τυχερέ. Παίρνεις την κούκλα μου, παίρνεις άτιμε. Την κούκλα μας παίρνει. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Δώσε το πιάτο σου. Δεν μου λες Κωστίκα, αυτό τι είναι. Ποτήρι με κρασί. Λοιπόν, σε έπιασα. Γιατί και εγώ κρασί το βλέπω. Τώρα μπορεί να μου πεις κάτι άλλο. Τη Βενετία γιατί τη βλέπετε όλη κούκλα και εγώ δεν τη βλέπω. Φίλε μου με τη βαρδιά χωρίστρα.
Δεν τη βλέπεις κούκλα γιατί είσαι ερωτευμένος. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Και όπως λένε, ο έρωτας είναι τυφλός. Άστα, έτσι λένε. Έτσι λένε. Έτσι λένε και κάτι άλλο λένε. Κάτι ανέκδοτα λένε εις βάρος των ποντίων και μας ξεφτελίζουν. Αλλά δεν τα λέει για πολύ καιρό, γιατί από αύριο αρχίζω έρευνες. Μπράβο, μπράβο Κώστα, μπράβο. Και πες Κωστίκα μου ότι ανακαλύπτεις αυτούς που βγάζουν τα ανέκδοτα. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνω? Θα ειδοποιήσω να έρθει ο ξάδερφός μου ο Μπίλ από το Σικάγο, ο Μπίλ ο Παναίδης. Τον Φωνιά, αυτός. Που είχε έρθει πέρυσι που χτίσαμε τη νέα πτέρυγα στην κλινική. Θυμάστε? Αν θυμάμαι, λέει, 72 είχε στείλει στο νοσοκομείο, από τα νεύρα του δηλαδή, επειδή το νερό του θερμοσύφωνα έβγαινε ζεστό. Και δεν μου λες Κωστίκα, από πού θα έχει να ψάξει? Από το χρυσό οδηγό. Ξέρω εγώ, θα δυο. Την αδειό και την ατρίς Κωστίκα, ψαλίδι. Και τα λαγωνικά έχουν μήτερα, κοστίζουν 5 χιλιάρικα. Τι να σε πω, τι να σε πω. Έτσι και αυτοί που βγάζουν τα ανέκδοτα ήταν 20 χιλιόμετρα γύρω από μένα, τους είχαμε ριστήρα, Φαίνεται όμως την εκτός δακτυλίου. Έχω μια πληροφορία που είμαι σίγουρος πως θα σε βοηθήσει. Τσατσάρα! Ευχαριστώ. Γι' αυτό είσαι ένα Γιώργα μου. Καλός άνθρωπος, λέω, είσαι. Πατριώτης είσαι, κουρέας είσαι. Κάτι μου πεις. Βούτσα. Χειρούργος είσαι, παιδί μου. Ο Αρμένης ο ζαχαροπλάστης μου είπε κάτι ανέκδοτα τώρα τελευταία που δεν τα είχα ξανακούσει. Τόλκ! Συγκαμένος είναι. Α, για το τάδιο εμένα. Ο Αρμένης ο ζαχαροπλάστης, Ύποπτο αυτό. Και πώς μπορώ να πω στο άντρα του? Έμαθα πως ζητάει ένα βοηθό για το ζαχαροπλαστείο του. Πέτσα! Θα μου βγάλεις το δόντι? Όχι, θα βιδώσω μια βίδα στην πολυθρόνα. Είπε κι εγώ. Ώστε ζητάει βοηθό, Τι κάθομαι, θα πάω εγώ. Να πας και είμαι σίγουρος πως κάτι θα ανακαλύψεις. Λύσε με. Μα δεν σε κούρεψα ακόμα. Σου στέλνω αύριο το κεφάλι μου. Καλά. Καλό βόλι. Κοίτα κάτι μωρέ Κωστή. Παπά! Για ξυρισμύρδες. Όχι μωρέ για ξύρισμα, αλλά φρεσκερισματάκες. Γεια σου. Την ευχή μου τα εκλογουλάζω. Όπου βρε Γιάννη, θα χάσουμε το επισκεπτήριο. Από εδώ περνάει το λεωφορείο για τις φυλακές Κορυδαλού. Έτσι μου παρέγινε, θα ρωτήσουμε. Κάτι θα ρωτήσω πάλι. Συγγνώμη κύριε. Πώς μπορώ να πάω πιο σύντομα στις φυλακές Κορυδαλού? Να κάνεις μια ληστεία με φόνο. Έλα κύριε, σας παρακαλώ, μην κάνετε εδώ πέρα. Προχώρησα πάνω κύριε, σας παρακαλώ, έχει και πάνω θέση. Εμείς πρόκειται, σιγά σιγά. Για προχώρησε στο διάδρομο. Κύριε, τρελάθηκες, τι με θέλεις επάνω, για να με σκοτώσεις, αφού επάνω δεν έχει οδηγό. Ανάθε μας, όλη μέρα τρως και πεις μωρ, θα σκάσεις το κατέξι αυτό. Και τι να κάνω, παπά? Να καμωθείς και να σκάσεις, ανάθε μας, για πέρα. Ρε, τέκνο μου, για τις σκουντάς, μωρέ. Το έντονο για Νίκον, μου είπε να ετοιμάζω το τάβλι και εξαφανίε. Εξαφανίε, ή τα λες, μωρέ, κάτι έχεις ελληνικά να μου μιλείς, να συνεννοηθούμε. Εγώ, τρελός παπά σε βάφτισε. Ω, ανάθε μας, ελάτε, μωρέ, επαέ είναι. Εσύ, πού την πας την πόρτα? Με την πάω την πόρτα, δεν είπατε εσείς πως θα παίξουμε πόρτες. Εγώ την δική μου την έφερα. Η δική σας πού είναι? Ποια πόρτα βρε, τάβλη θα παίξουμε. Τάβλη θα παίξουμε, πάλι μαλακία έκανα. Εμένα μωρέ λέτε κουζουλός παπάς με βάψε, τι ούλους εσάς εδώ. Βράρι, πάρ' την πόρτα, έλα το βρε πόντι έχασε. Κάτσε να σε μάθω τάβλη, κάτσε να σου αλλάξω τα πόρτα. Τώρα παπά θα σου φτιάξω τον καφέ. Αντε λόγω τον έφτιαξε τον καφέ, μπράβο, μπράβο. Επιτρέπετε. Δεν μ' αρέσει η ιδέα του Μπαρμπέρι να παίζει το Κωστή καμπαλάκι από τον έναν στον άλλον. Θέλετε να κουβαλείτε εδώ ο Παναίδης ή να αρχίσετε να γράφουνε τα εφημερίδες ότι ο πρόεδρον έτον συνένοχος άνεκδοτα? Νομίζω ότι αμαρτήσαμε, Βασιλίκα. Αμάρτησε, ποιος αμάρτησε, τέκρο μου? Εγώ πάντα. Εάν έχεις αμαρτήσει, να διαβάσεις δε λόγω τον ψαλμό ΑΓΜΗΧΕ το κατά Ευαγγέλιο Λουκά. Εδάφιον 32, παράγραφος 24, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα να μην κρυολογήσει ο κόλλος μας, κατάλαβες? Κράτα εσύ το Γιαννίκο και εγώ πάω με τον παπά. Αχα, παπάς πάλι, τέλο, να σε ξελασπώσει τα έγκλωμο, παπάς, θα σε βολέψει. Δεν θέλει πως έξω να μου δώσει ένα δεκάρικο γιατί με πήρε χαμπάρο ο οδηγός και φωνάζει.
Βάστε μια στιγμή το λουρί. Τρία, δύο. Αυτό στο χεράκι και το δύο. Τα εύκολα σε νούμερα παραλείπονται. Τα δε δύσκολα σε νούμερα αρνούνται. Κατάλαβες, Ανοβρία μου. Τώρα σου κάνω τα τρία, δύο. Ας τα ζάρια εδώ. Εγώ επιμένω ότι τα δύο ομηρικά ποίηματα που σώζονται από την ενετοκρατία μου είναι ο Ηλίας και ο Οδυσσέας. Το λες, ρε Ανομρία. Τα ομηρικά ποίηματα ήταν δύο. Ολυμπιάδα και Όμηρον. Και έγραψε να τα ο Ηρακλής όταν σκότωσε το χρυσό ψαροδέρμα. Απλά πράγματα. Φαγγελίστρα μου. Όπο, άχρε Βανεδία, θα μας βάλεις φωτιά. Θα μας βάλεις να μαχαιρωθούμε, ρε Βενετία, με την τσαχπινιά σου. Το κορίτσι ένα ούτων. Γαλακτομπούρεκον. Σκέτον. Και άρα, παιδιά, η Βενετία. Μανούλη. Μανούλη. Να, αυτή είναι ο Μανούλη. Μία δεν λέει. Μία δεν λέει και λέει Βενετία. Ε, το πάμε. Τα πάμε, ντε. Τότε αφού τα πάτε, τότε δεν βλέπω καλά, ρε παιδιά. Βασιλικά, βλέπεις αυτή. Δεν κάνει μία. Ένα πράγμα αντιμένο γυναίκα είναι. Το είπες, ρε, για την αδερφή μου. Εσείς δεν βγάλατε τις άσπρες όμορφες και τις όμορφες άσπρες. Α, τον το είπες για την αδερφή μου και ρατά, φάτο, αλέως θα είναι τετέξα σαδακά. Φύγερα τον αραβελιαστικό μου, μη σου φτιάξεις τα μαλλιά σγουρά. Γιαννίκο. Πάμε σπίτι. Τι να κάνουμε. Έχω φτιάξει χαλβά με αμύγδαλο. Πάρε εσύ. Έλα, λέει. Έλα τη μαμά μου, έχω δουλειά στο ίδια. Τι λυσάρα γυναίκα είναι αυτή η Βενετία, βρε παιδί μου. Θα τον επνίξει. Βλάκα. Με πρέπει για γυναίκα παιδί φορά μακριά. Όχι, για πόντιο. Πού κατάλαβα ότι είμαι πόντιος. Καλημέρα σας. Το σέβη μου, τάκρο μου. Τι θα θέλατε, πάτε. Εκεί γράφει παραγιός. Ζητάτε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Κύριε Μιχάλη. Τι θέλει, παπά. Εκεί ήρθα για παραγιός. Ξέρω από γλώικα. Και ξέρει εσύ από ζαχαροπλαστική. Πώς δεν ξέρω. Στη Ριζάνιο σχολείο όλα εγώ τα έκανα. Πτυφούρ, φουαγκρά, ομελέτες, έραβα, έπλαινα. Μέχρι κεράκια έβαζα πάνω στις τούρτες. Πώς να μην ξέρω από τούρτες. Ναι, αλλά εγώ για τη θέση σου περίμενα κάποιον άλλον. Φίλο μου, του δώσα το λόγο μου. Και θα αφήσεις έναν άνθρωπο του Θεού να πεινάσει. Δέφω... Πού ντωσαν. Δεν φοβάσαι την ώρα της κρίσης, πώς θα σε υποδεχθεί ο Παρπαπέτρος. Πάρε με και θα σου κάνω και έναν αγιασμό τσάμπα. Μόνο το νερό θα βάλεις εσύ. Τι να πω. Σε προσλαμβάνω, δοκιμαστικά όμως. Πάμε στο εργαστήριο. Εφημερίδα! Γράφει, λέει, ότι βρήκανε καταλόγους με χίλιους ρουφιάνους στις Κύπρες. Αχ, τους ρουφιάνους! Γιαννίκο, είμαστε τελείως μόνοι. Ο Κωστίκας δεν είναι εδώ. Έφυγε ο Κωστίκας. Ναι. Και τώρα τι θα κάνουμε. Να φωνάξει το 100 μας κάνει παρέα. Όχι, εσένα θέλω μόνο. Εγώ τι θα σου κάνω. Να μου κάνεις. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, εγώ ήμουνα 10 χρόνια. Εγώ ήμουνα 10 χρόνια φίλος με τον Κωστίκα και τους φίλους τους έχω πάω από το κεφάλι μου. Δεν μπορώ για το καλό, ευχαριστώ με το αυτός και την αδερφή του. Θα σε φτώσω εγώ!
Συνάδελφε, για δοκίμασαι να δεις τι γλυκό αυτές είναι τα χεράκια μου. Τι. Απ' τη γλύκα το έβαλε στα πόδια. Ωραία. Πάει αυτός. Ας φτιάξουμε άλλο γλυκό τώρα. Πού να έχει κανένα χαρτί να δούμε εκεί πέρα. Ωραία μου τα έβρασε αυτή. Μπράβο. Ωραία. Ωραία. Κρατάνε ακόμα, ε. Πω, τρέλα θα γίνουνε. Έλα τα βρε. Δεν τα βλέπεις, μακαρόνια. Και τι είναι αυτό που βάζει μέσα. Μέλι. Και τι τα κάνει. Μελομακάρονα. Πόντιος ήταν βρε. Όχι από τον Πόντο. Όχι παπά. Τι. Για μέσα δεν κάνει. Όχι παπά. Για μέσα δεν κάνει. Μη σπρώχνεις, θα σε αφορήσω. Αχού παπά. Εδώ είναι ζαχαροπλαστείο και από εδώ θα πουλάς γλώικα. Τι. Γλώικα θα πουλάς. Α, γλώικα, μάλιστα. Ξεσχόνισε τώρα το μαγαζί. Mm. Εκεί είναι το φτερό. Πού είναι φτερό. Φτερό είπα. Α, φτερό, μάλιστα. Δεν είμαι εδώ. Ένα κιλό ντόπιο. Κρέας ποντίκι. 2 και 2 κιλά κιμά ποντίκι κρέας. Κρέας και ποντίκι. Ποντίκι. Μα τι κάνει ο παπάς. Δεν ξέρω. Πόπο σκόνη, πόπο σκόνη, έτσι τους πουλάνε. Μα αυτό είναι ντροπή, είναι ντροπή αυτό. Σιγά, ανθρωπέ μου. Τι κάνεις, πάτε. Όχι, σιγά, σιγά, με συγχωρείτε. Να σου ξεσκονίσω, μισό λεπτό. Παπά, τι κάνεις εκεί, μπρε. Μπρε, τράγω. Τι έκανες τους χωραμπιέδες. Μα τους ξεσκόνισα και εστάς και ρέστα. Μου τους χαράφιασες, μπρε. Έβγαλε όλη τη ζάχαρη από πάνω. Ζάχαρη να γιώγουν από το σκόνη. Ε, τι θα κάνουμε τώρα. Μη στεναχωριέσαι, αφεντικό. Μη στεναχωριέσαι. Εδώ είμαι εγώ. Σιγά, άνθρωπε, σιγά, άνθρωπε μου. Τι πράγματα είναι αυτά εδώ πέρα. Ηλίθιε πόντιε. Όλοι οι πόντιοι είστε ηλίθιοι. Όλοι οι πόντιοι είμαστε ηλίθιοι. Αυτό ήταν ποντιακό ηλίθιο. Αυτό είναι αρμένε. Αυτό είναι γερμανο πόντια. Γιατί δεν με αφήνει ήσυχη επιτέλους. Έλα μέσα να σου εξηγήσω. Γουστάρω μπερδέματα. Εσύ, να πω εγώ μέσα. Να μου δείξεις πώς μένουν τα γέντες. Καμάκια του κερατά. Τι πειράζεται μόνο η γυναίκα. Θέλω να σε πειράξεις μια γυναίκα δεν είσαι μόνος σου. Ποιος σου βγαίνει σαν αμόρια, άντε πάγει από εδώ. Εσύ, αν έχεις νερό στο αίμα σου βγες έξω να είσαι άντρας. Βγες έξω ρε. Μανούλη, πάρ' το 166 γιατί βγαίνω έξω. Έπει το χίλιαρο. Πού το. Κάτω. Ε, θα σας φάξω ρε. Έλα εδώ. Έλα εδώ, πού πας. Εσύ, τι γίνεται γύρω γύρω, σταματά να σε πιάσω, ρε. Εσύ να σταματήσεις να σε πιάσω. Σε πιάσω τα χέρια, με σε σκίσω, ρε. Εμένα, ρε. Σταμάτα, ρε, μουσί. Δίψασα. Κι εγώ δίψασα. Θες μια κοκακόλα. Ναι, πολύ. Πάρτε με. Οχ! Πω, πω. Ξεδίψασα. Είσαι καταπληκτικός. Δεν βαριέσαι, αυτό δεν είναι τίποτα. Στη Γερμανία μια φορά ξεδετώρασα ένα καραβάνι που πήγαινε με έλκυθρο στη σούγκλα του Αμαζονίου. Θα κουράστηκες όμως. Διώξοντασα. Εδώ πιο κάτω είχα την παγκάκια, πάμε να καθίσουμε λίγο. Πάμε.
Έχω και κόλλα κόκα. Ωραία. Πω, πω, κι άλλα θύματα της ασφάλτου. Εντώσε μπρε, κι εγώ σε ψάχνω εκεί. Έλα, 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 κάτσε, δεν μου λες, ήρθε χθες αυτός που σε έστειλα. Όχι, δεν ήρθε. Δεν ήρθε, χάθηκε ο βλάκας. Ήρθε όμως ένας παπάς. Παπάς, αφού δεν έστειλε εγώ παπά. Έστειλες παπά. Δεν έστειλε, όχι. Α, δεν έστειλες παπά. Ήρθε όμως παπάς, μου ζήτα για δουλειά. Βρε, δεν έχω δουλειά, βρε, ξέρω από όλα εγώ. Άντε να τον πάρω, τον βάζω στο εργαστήρι, μου τα χάνε όλες σαλάτα. Του λέω όξω από εδώ βρε, τον βάζω στον πάγο, σε εκεί σαλάτα μου τα έκανε. Του λέω βρε, ξεσχόνισε το μαγαζί. Ξέρεις τι μου έκανε η ωραία μου. Τι έκανε, τι έκανε. Μου ξεσχόνισε τις χωράπιες. Πόντιος θα ήτανε, πόντιος. Πόντιος ήτανε. Δεν μου λες πώς ήταν, ήτανε χοντρός έτσι, εύσωμος. Ναι, ήτανε έτσι. Δεν ήταν ο παπάς. Έτσι ήταν εγώ, χοντρός ήταν. Να το. Έλα εδώ, βρε! Έλα εδώ, βρε! Βρέσε! 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 Φύγε, παπά! Φύγε, παπά! Θα πλάξεις! Φύγε! Βρέσε τον αυτό τον παπά! Αυτός και τόσο με τον Πλυφίδα είναι! Δεν μου λες! Χοντρός ήταν ο παπάς! Ο Κωστίκας ήταν! Παπάς ήταν! Βρε, ο Κωστίκας ήταν! Βρε, παπάς ήταν! Βρε, ο Κωστίκας παπάς ήταν! Λες, βρε! Δεν μου λες, μήπως εξέφυγε τίποτα! Τι πράγμα! Για τα ανέκδοτα! Όχι, δεν τίποτα δεν τέφυγε. Στο Κωστίκας άρχισε να κάνει τρίπλες, ε! Αλλά εγώ είμαι ο Γιωρίκας. Το θες ποιος είσαι, βρε! Ο Γιωρίκας είμαι! Ο Γιωρίκας. Και αφού θέλει ο Κωστίκας να χοντρίνουμε το παιχνίδι, θα το κάνουμε χοντρό! Το κάνουμε χοντρό. Χοντρό θα το κάνουμε! Ε! Όχι, για εξαφενό! Τι πλακώνεστε εκεί πέρα, ρε! Πλακωτών παίζουμε! Μα, να, ρε, μα, που σαν πόντι είναι κι αυτοί, πόντι! Α, και πλακωτό παίζουμε. Πλακωτό παίζουμε, ναι. Μετά να παίξετε φεύγα! Άντε φεύγω εγώ, το καφέ σας μένει. Να σου πω, έχεις τελειώσει όλο το δημοτικό? Όχι, το μισό και με σπρώξιμο. Φαντάζομαι τι ωραίες εκθέσεις που θα έγραφες, ε. Καταπληκτικές, αφού τις έχουν κρατήσει ως δείγμα ποντίου. Έλα, με περιμένει αδελφός μου. Πάμε σιγά σιγά. Τι έπαθες? Σιγά σιγά, δεν μου πες να πάμε. Τι πόντιος που είσαι. Εδώ μένεις, ρε. Στενάχωρα, ρε. Πολύ στενάχωρα εδώ πέρα. Ναι, όλα αυτό που βλέπεις εδώ δικό μου είναι. Α, δεν μου λες. Κουζίνα δεν έχεις? Έχω, κοίταξε, μια κουζινούλα εδώ πέρα και ένα καμπινέ μαζί. Δηλαδή στην κουζίνα χέζω, στον καμπινέ τρώω. Είναι με παραβάν, τα μπερδεύω. Τι να κάνω. Είμαι λίγο στενάχωρα. Και με τη Βενετία εδώ θα μείνετε? Ναι, γιατί? Εκτός αν δεν θες να μου τη δώσεις. Όχι, ρε, θα τη δώσω. Χαζόσεις, θα τη δώσω εγώ τη Βενετία. Στενάχωρα είναι, αλλά θα στο μεγαλώσω εγώ το δωμάτιο. Θα μεγαλώσεις? Ναι, ναι. Πώς θα το μεγαλώσεις? Κασμά έχεις? Ναι, έχω. Φέρνω κασμά. Εδώ έτσι. Ου, και παιδί χωράει. Βάλει και ένα παιδάκι, άμα γεννήστε, βάλει και ένα παιδάκι. Άντε, με το κασμά, ρε. Αυτό σου κάνει? Μου κασμάς, δεν μου κάνει. Τι θα κάνεις εκεί? Τι κάνει εκεί? Αμάν. Παπαδιά, άκουσες τίποτα? Όχι. Τι όχι, μωρέ, εδώ κουνήθηκε ολόκληρο το σπίτι, παπαδιά. Αμάν. Κάποιος γκρεμίζει το σπίτι μας. Για κοίτα ρε τι απλό που ήτανε. Και να μην το έχω σκεφτεί τόσο καιρό. Σου κάνω διπλό δωμάτιο εγώ τώρα. Ριφιφίδια. Έγκλημα μεταφώνου. Πήγαινε, δεν σκύνε, που σου λέω, παπάρια, πήγαινε. Τι, τι έγινε, τι συμβαίνει? Ανάθεμα, λιμάρα σου, είδα κάτσα πάνω, ρε, παρά, ρε. Κάνω επέκταση στο δωμάτιο μου. Μπορώ στο δικό μου το σπίτι, κάνεις προέκταση. Αφού είναι δικός μου τείχος, το δικό μου τείχο κρέμιζω. Μπορεί να κατέξω ότι ο δικός τείχος είναι από μέσα δικός και από εδώ είναι δικός μου. Εγώ κρέμιζα τον από μέσα τείχο. Εσύ δεν έχεις ξυπνάκια, τι θες και έχεις στην έξω μεριά τη δική μου. Αμά παπά, για το κουζουλό θα τον εσκολιώσω. Θέλω κύριε παπά, φύγετε εγώ από εκεί πέρα. Θα μεγαλώσω το σπίτι του Γιάννικου, θα ήθελα να μείνει με τη Βενετία. Γιάννικο, θα το κάνω διάρρη. Δεν φτάνει διάρρη, τριάρι το θέλω. Ωραία, θα πω ποιος να πέρα ένα τείχο μετά. Φύγε. Να ζήσεις Γιάννικο και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις, να βγάλεις μαλλιά.
Πόσα χρόνια κλείνεις? Μισό αιώνα. Μπράβο, τι φτιάχνεις. Να σας κεράσω, ναι, αλλά πρώτα θα φάει ο Γιαννίκος μου να δει τι τούρτα του φτιάξα. Φάει, αγόρι μου. Γιαννίκο μου, τι έκανες, βρε, μπέρδεψες τα αυτή με το στόμα? Δεν ξέρω πώς βρέθηκε τα αυτή μου εκεί που ήταν το στόμα μου. Μα τι βλάκας είσαι. Κωστίκα, πρόσεξε, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα μακίσει ο γαμπρός. Κι εγώ έτσι νομίζω. Ρε Θανάση, θέλω το βράδυ να με βοηθήσεις. Ό,τι θέλεις. Θα βρεις άλλους δύο και θα έρθείτε να κάνετε καντάδα στη Βενετία. Και πού να βρω αυτούς τους δύο τρελούς? Θέλεις να δουν τη Βενετία και να με δίνουνε? Σκάσε ρε, θα έρθεις εσύ να τους εξηγήσω εγώ. Υπάρχει λόγος. Ναι, αφού υπάρχει λόγος θα το κάνω. Δεν γελάς, ε. Μου είπανε σήμερα ένα ωραίο ανέκδοτο. Να το πω. Δεν επιτρέπω ανέκδοτα μέσα στο σπίτι μου. Είναι και δικό μου το σπίτι. Πες το, Γιαννίκο. Λέει, γιατί οι πόντι βάζουν μέλι στα μακαρόνια, ξέρετε? Γιατί? Για να φτιάξω μελομακάρονα. Έλα, Παναγιά μου, εγώ βγάζω τα ανέκδοτα. Αγγέ, βρε Βενετίαν, τώρα που ήρθε ο Κωστίκας, να φτιάξουμε και κάμια πόρτα. Πολύ ωραία. Πίδα, μας πονέσαν τα νεφρά μας, Βενετία. Μη πηδάτε άλλο, ποιος σας είπε να πηδάτε τόσο πολύ? Έλα, κρατήστε με να βγω, γιατί αποκλείεται. Καλή καλά. Και εσείς να είστε καλά, μας φάγατε όλα τα φαγητά. Στε διάλειο. Γύφτη. Επιτέλους ξεκουμπίστηκαν. Δεν πιστεύω να ξεφούρνησε τίποτα ο Αρμένης των ζαχαροπλαστείων. Όχι. Σε μένα είπε ότι όλα λειτουργήσαν στην εντέλεια. Αλλά αυτός είναι και βλάκας, γι' αυτό καλού κακού αστυνομένο τίν. Σε βλέπω προβληματικό, Κωστίκα. Τι είναι αυτό που κοιτάς? Χαρτί. Είναι το μόνο στοιχείο που έχουμε. Το βρήκα στο ζαχαροπλαστείο. Λέει κρέας, λέει ποντίκι. Λέει και 2 κιλά κιμά. Θα θέλει, φαίνεται, να φτιάξει και φτεδάκια ο άνθρωπος. 2 κιλά και φτεδάκια. Έχω μάθει ότι είναι εργένης. Κι εγώ εργένης είμαι. Δεν θα είσαι για πολύ καιρό ακόμα. Άγνωστη η βούλα του κυρίου. Καλά. Λοιπόν, όλα μας οδηγούν στο Χασάπικο. Και εκεί θα ψάξω απόψε. Λοιπόν, Αλεξίκα, απόψε έχεις πολλή δουλειά να κάνεις. Θα στον κάνω εγώ τον Κωστίκα να πάρει μαύρο δρόμο. Δεν έχουμε μαύρο δρόμο. Να βάψω κανέναν. Να βάψεις. Τι έχεις πάλι στο νου σου? Θα ελέψω. Ανάμνων. Let's go. Και θα είμαστε για γέλια. Τι έκαμα στη μάνα σου όπου με δει με βρίζει. Να την εδώ στα γριά βουνά σα σκύλα βαΐζει. Τους βρήκε κιόλας. Σήκω, ρε. Σήκω, ρε. Κολόμπο, σήκω. Έλα μαζί μου, έξω, έλα μαζί μου. Προχώρα. Είδες, ρε, είδες. Τι χάνεις στη Βενετία. Είδες σου ξέ που έχει. Καλά, γιατί κάνουμε καντάδα στη Βενετία, αφού είναι δική μου αραβωνιαστιά. Εδώ είναι ποιος προλάβει. Θα τους φάω τότε. Το έφαγε. Συμβαίνει τίποτα, Κωστίκα? Σπάψε, μωρή, για σένα δουλεύω. Σταματήστε, να πάτε αλλού να τραγουδήσετε. Μία είναι η γκόμενα στη γειτονιά, η Βενετία. Ναι, αλλά αυτή είναι μνηστή μου όμως. Φοράς βέρα. Βέρα. Κωστίκα, φοράω βέρα. Θα φορέσεις αύριο. Θα φορέσω αύριο, ρε. Λόγω τιμής. Ναι, ρε. Λοιπόν, αν δεν τη φορέσεις τη βέρα, θα ξανάρθουμε. Θα τη φορέσω, ρε. Άρε, τυχεράκια, τι παίρνεις? Τι παίρνω? Μπουμπούκι. Πώς, τσιμπούκι? Το έχω κόψει. Κωστίκα, κάποιος μας παρακολουθεί. Πούντος. Να τους, όριστε, δεν τον βλέπεις. Βλάκα, οι σκιές μας είναι. Έπρεπε να τις είχαμε αφήσει σπίτι μας. Δεν ξέρω, Κωστίκα, φοβάμαι. Μήπως είναι καλύτερα να έρθουμε αύριο που θα είναι ανοιχτά. Γιατί τώρα κλειστά είναι? Όριστε, δεν βλέπεις. Πού να πάρει ευχή, το σκέφτηκα. Πάμε να φύγουμε. Όχι, ρε, κάτσε. Θα να φύγουμε, θα μας βρούνε. Πάμε να φύγουμε. Κωστίκα! Κωστίκα!
Μην χασμουριέσαι, ρε. Δεν χασμουριέμαι, το ψυγείο ήταν. Σαν ψυγείο έκανες. Σαν χασμούρι δεν έκανες. Λοιπόν, ψάξε από εκεί εσύ και εγώ θα πάω από εκεί. Εντάξει κύριε, μην πληροφορείς, θα τα ομολογήσω όλα. Κωστίκα, μας πιάσανε! Μας πιάσανε, Γιαννίκα. Πρόσεχε τον μπαλτά πίσω σου, να σκιστείς. Έλα, Ζαχαρμάρα, το ξέρω τι είναι μπαλτάς, για να ξυθώ το έκανα. Αχ, εδώ. Τι θες? Ψάξε. Τι να ψάξω? Το όνομά σου. Τι να ψάξετε και τα ποντιακά ανέκδοτα. Άντε πίνω. Πτώμα! Ναι, είμαι πτώμα. Πίσω στο ψυγείο. Αλεξίκα, τον φάγανε. Το πτώμα μου αγκάλιασε! Σε συμπάθησε. Πάρ' τον από πάνω μου, σε παρακαλώ. Πάρ' τον από πάνω μου. Κοκάλωσε, θέλεις στον νερό. Γεια σου. Σε παρακαλώ, ας τις υγείες και πάρ' τώρα από πάνω μου! Με το χώρο! Μας πήραν χαμπάρες, μας τηλεφωνάνε. Πάω, φύγουμε. Και ο Αλεξίκας! Ας το εδώ. Μα δεν με αφήνει! Πάρ' το μαζί σου. Γιατί θες και μας πιάσουν ένα πτώμα, δεν καθαρίσεις. Έλα, ρε! Πήραν από πίσω. Ποιο, το πτώμα. Τι θα το κάνει το πτώμα. Ρε, μήπως καταλαβαίνω ότι ο Αλεξίκας τους κάνει πλάκα. Λες. Γρήγορα από πίσω τους. Εδώ είναι το σπίτι του πρόεδρου. Εδώ είναι. Εδώ πέρα θα αφήσουμε τον Αλεξίκα. Ναι, και τα υπόλοιπα είναι καθήκον του πρόεδρου μας. Εντάξει. Καλώς τα παιδιά! Γεια σου, πρόεδρε! Καλημέρα! Πώς πάνε οι έρευνες, Κωστίκα? Ανακάλυψες τίποτα? Πάψε, Λίκαινα, πάψε! Πώς δεν ανακάλυψα, τρίχες! Τρίχες! Κατσαρές! Μας ανακάλυψε ο άτιμος! Είσαι σίγουρος πως μας ανακάλυψε? Ακόνισον αυτό το ρημάδι επιτέλους. Απάνω στο πετσί μου θα τα ακονίσεις. Ακονισμένο είναι, σκάσε, συλλέγε. Το είπε καθαρά, τρίχες. Τρίχες. Εμένα εννοούσε, διότι μόνο εγώ έχω επαφή με τρίχας. Και μάλιστα κατσαρές. Κατσαρές. Τις δικές μου εννοούσε. Τις δικές σου. Εντάξει, σωστό, τις δικές σου εννοούσε. Δεν μας γλιτώνει τίποτα. Θα πάμε να το βρούμε. Για να τον εξηγήσουμε πριν προλάβει και ειδοποιήσει τον ξάδερφό του τον Αμερικάνο, τον Μπιλ, τον αντεροβγάλτη, ή προβεί στον τύπο και δημιουργηθεί δημόσιο σκάνδαλο. Αυτό πρέπει να κάνουμε και μάλιστα να του πούμε ότι θα ορκιστούμε ότι δεν θα ξανακυκλοφορήσουμε πάλι ανέκδοτα, ε! Σωστό! Να πάμε να τον βρούμε, να του το πούμε. Να πάτε εσείς, γιατί εγώ σαν πρόεδρος πρέπει να κρατήσω το κύρος μου, ε! Σωστά, πρόεδρε, εσύ να ακυρωθείς. Εσύ, Αλεξίκα, να πας να ειδοποιήσεις τους άλλους. Ποιους άλλους? Έχουμε και άλλους. Εμάς εννοούσα. Θα σου πω ένα ανέκδοτο. Ναι. Το Γιαννίκο επιτέλους τον παντρεύω με τη Βενετία. Τα κατάφερες? Με τα κατάφερα. Σε λίγο γίνονται οι γάμοι της και μετά τους γάμους τους δικούς τους θα έρθω και στον αδερφό σου να ζητήσω. Ναι, αλλά μέχρι να έρθεις να μην μάθει τίποτα γιατί είναι πολύ άγριος. Παναγιά μου, όλοι οι άγριοι σε αυτή τη γειτονιά μαζευτήκανε. Αλήθεια, με τον ανέκδοτο τι θα κάνεις? Τίποτα δεν κάνω. Δεν μπορώ πια. Με έχουν τρελάνει, με έχουν χαζέψει. Δεν μπορώ να σταματήσω. Σαν την αρνέα ίδρα είναι. Ένα κόβο, τρία φυτρώνουνε. Μέχρι κι εγώ έχω βγάλει ανέκδοτο. Γι' αυτό λέω να τα παρατήσω και να αφοσιωθώ σε εμάς. Μόνο σε εμάς. Έχω ένα κοπεδάκι. Το έχω στην Άνω έξω τραπεζούντα. Δίπλα από την Κεσάρια.
Έχω και μερικές οικονομίες. Λέω να χτίσω ένα σπιτάκι. Θα τσοντάζεις κι εσύ βέβαια. Και βέβαια, το καταδύναμη. Και μην ανησυχείς. Θα το γράψω στο όνομά μου. Νάτος! Με την αδερφή μου! Θα σκύλα τον! Μη τον ευριάζεις! Γρέμισε! Ο αδερφός μου! Μόντες! Αχ, Παναγιά μου, δεν αντέχω να βαράω, δεν μπορώ. Με αφήνεις μόνη μου. Έλα, παιδί μου. Έχουν ειδοποιήσει τον Πύλη τον Παναίδη. Α, γι' αυτό πήρε μαζί του την αδερφή μου. Για να στείλει τηλεγραφήματα, αυτή ξέρει. Πάμε να τους εξηγήσουμε γρήγορα. Σας παρακαλώ. Ακούστε, σας πω. Ξέρω. Πότε μάθατε ότι εγώ και η Ασπασία. Θα ειδοποιήσετε και τον Πύλη τον Παναίδη από την Αμέρικα. Όλα τα ξέρω. Άκουσε, Κωστίκα. Ό,τι έγινε, έγινε. Γι' αυτό και εγώ αποφάσισα να σου πω όλη την αλήθεια. Στοπ ο χολός. Πες εσύ. Βάτε το χέρι σου πέρα στην πέτρα. Όχι από κάτω. Εκεί. Ακουμπήστε λοιπόν στο... Μπράβο. Λοιπόν, ορκίζομαι στην ιερή πέτρα της πατρίδας μου. Πατρίδας μου. Να μην ξανασκεφτώ πλασάρω ή διηγηθώ. Διηγηθώ. Ανέκδοτα που να παρουσιάζουν τους ποντίους σαν βλήματα. Βλήματα. Πούντα. Α, βλήματα, ναι. Λοιπόν, αν πατήσω τον όρκο μου... Μου. Αυτή η πέτρα να πέσει στο κεφάλι μου κατά κέφαλα. Κέφαλα! Ορκίζομαι. Ορκίζεστε! Όχι εσείς, εγώ ορκίζομαι. Εμείς όλοι ορκιζόμαστε. Ορκίζομαι. 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 Μπράβο. Αφορισμένα, Κωστίκα. Πότε έρθες, πότε έκανες τα έρευνας, πότε με ανακάλυψες, ούτε που το κατάλαβα. Μήπως το κατάλαβα εγώ. Άντε, ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Θα έρθείτε στο γάμο μου με τον Γιαννίκο, είστε προσκολιόμενοι στο σπίτι. Κι εγώ το πότε παντρεύουμε, ούτε που το κατάλαβα. Το γαμπρόν βλαμμένον με φαίνεται. Μπράβο, μπράβο. Και πότε με το καλόν ο γάμον. Την ίδια μέρα που θα γίνει και ο δικός με τον Κώστα. Για δες γάμοι που θα γίνουν. Αυξάνονται οι πόντοι, πρόεδρε. Γι' αυτό και διασβήσουν ποτέ. Και δεν έχω ανάγκη οι πόντοι από ανέκδοτα για να τους θυμάται ο κόσμος. Όλος ο κόσμος είναι πόντι. Ήταν λε σαν πάει μωρέ κουζουλάδες. Κατέξω ότι εγώ είμαι κριτικός. Ναι, αλλά από τον πόντο. Να! Κωστίκα Παναίδη! Τηλεγράφημα για τον σεφ! Τηλεγράφημα! Α, ποια είναι, ρε. Τι έγινε. Τηλεγράφημα, ξέρω κι εγώ. Θα το δούμε. Έρχομαι στην Ελλάδα, στοπ. Δεν ξέρω κανένα στοπ εγώ. Συνέχισε. Ο ξαδερφός σου, Μπιλ Παναίδης. Είναι το ξαδερφό μας, ο Μπιλ! Τέρε, Κωστίκα, κολοφαρδία! Θα είναι στους γάμους μας! Έλα βρε, Μπιλ, να με πεις μπράβο για το γάμο μου και για αυτό το πράγμα που το πάντρεψα επιτέλους, για τα ανέκδοτα που τα σταμάτησα και δόξασα το τίμιο όνομα των Παναίδηδων. Ξένες οι βαλίτσες, ε! Excuse me, mister. Πού είναι η τουαλέτα? Την άλλη μεριά. Πού είναι η τουαλέτα? Ταξίδες, γιαγιά. Ναι. Πού θα πας? Το Μενίδη, παίρνα με. Excuse me, driver. Because εγώ δεν βρίσκω ταξί. Μήπως πρέπει να με πάρεις with you, μαζί σου. Πού πάτε σας, κύριε? Στο συνοικισμό New Pondos. Θα σας πάρω. Τι συμβαίνει, τι αχ λέει τώρα παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Μήπως είναι η ακρίβεια, ε! Δεν υπάρχει ακρίβεια, κύριε. Τότε μήπως η σύνταξή σου δεν πάει καλά. Δεν είναι η σύνταξή μου, παιδί. Excuse me, sir.
μήπως η ομάδα σου χάνει. Κερδίζει η ομάδα μου, κύριε. Τότε μήπως είναι το νεφος, σας πείραξε. Δεν έχουμε νεφος, το διώξαμε, κύριε. Έφυγε το νεφος. Αξιός μου, μήπως η εφορία σας τα παίρνει. Μας τα δίνει πίσω η εφορία, κύριε. Τότε τι γίνεται, γιατί αχ, what's up, τι συμβαίνει τότε. Από τότε που σταμάτησαν τα ανέκδοτα, παιδάκι μου, χάσαμε και το γέλιο μας. Ποια ανέκδοτα? Για τους πόντιους, κύριε. Πού? Κάθε μέρα ακούγαμε ένα καινούργιο ανέκδοτο και γελούσαμε. Τώρα έχουν περάσει 2 μήνες και δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Με τι να γελάσουμε, κύριε? Και γελάγατε με τα ανέκδοτα, τα ποντιακά, ε? Στο νοσοκομείο που ήμουν, ακούγαμε αυτά και γελάγαμε, παιδάκι μου. Μπα, και με τα ανέκδοτα, τα ποντιακά γέλαγε ο λαός. Γέλαγε, κύριε. Γέλαγε. Και ευχαριστιόταν ο λαός. Ναι. Και ποιος τα άκουψε αυτά? Πού να ξέρω εγώ, κύριε. Α, έτσι και τον πετύχω, θα το σκοτάσω. Το αρχίζομαι. Εγώ ο Πύλο, ο Παναίδης, ο Πόντιακ, έτσι και πετύχω αυτόν που σταμάτησε τα ανέκδοτα, θα του σκίσω. Θα τη σκοτώσω κάθομα! Κατέβη! Κατέβη! Πού κρύφτηκε, ρε! Πού κρύφτηκε, ρε, κατέβη! Πού είσαι, ρε! Με ποιο χαρτ, με ποιο καρδιά, ρε, στέλνεις το Greek people, τον ελληνικό λαό από το γέλιο, ρε! Πού είσαι! Σε παρακαλώ! Ανακοχή, ανακοχή! Εγώ για καλό το έκανα, ξαδερφάκι μου! Να μην σώσω, λέω ψέματα. Σκάσε την καλό, ρε, την καλό, ρε, που η grandmother, η γιαγιά στο χοσπιτάλι, well, στο νοσοκομείο. Δεν έχει με τι να γελάσει, ρε, θα σε σκίσω. Και τώρα τι θες να κάνω? Να πάρει να τους πεις να ξαναβγάλουν τα jokes, τα ανέκδοτα. Γιατί δεν θα πας alive, ζωντανός στο marriage, στο γάμο σου. Δεν ξέρω και καλά αμερικάνικα. God damn it. Ωραία, μην είναι ήσυχος. Αύριο το πρωί θα σου φέρω μια ντουζίνα ανέκδοτα φρέσκα, φρέσκα. Τώρα όμως σε παρακαλώ πολύ, άσε με πάει ετοίμαστο για το γάμο, θα με περιμένει η νύφη. Alright, go! Καλά σοβαρολογείς, βρε Ορσαλία μου, πρέπει να ξυριστώ. Ναι, βρε Βενετία μου, έχεις ξαναδεί νύφη με μουσι στην εκκλησία? Μα τι πράγμα είναι αυτό, παντρεύεσαι, σε ξυρίζουν από πάνω, για να σε ξυρίζουν από κάτω, δεν είναι δυνατόν. Έλα, βρε Βενετία μου, θέλω να σε κάνω κούκλα, μωρέ, να σε κάνω, έλα, φτιάξε, έτσι, μπράβο. Μη κλαις, βρε παιδί μου, γρουσουζιά σήμερα, να κλαις. Το κεφάλι σου, ρε. Δεν βγαίνει τίποτα. Μια φορά ήταν ένας πόντιος. Μια φορά ήταν ένας πόντιος. 10 φορές μας το είπες αυτό. Πιο κάτω. Μια φορά ήτανε 2 πόντιοι. 20 φορές μας το είπες αυτό. Πιο κάτω. 12. Μια φορά ήτανε 3 πόντιοι. Ήρθε και ένας άλλος πόντιος και γίναν 4. Καλό. Ε. Βαλακία, ε. Οχ, η νύφη. Έρχεται η νύφη και δεν έχω ετοιμάσει τα ανέκδοτα και θέλει 12 ο Μπιλ. Οχ, σκεφτείτε. Πάμε, γαμπρέ. Πάμε, κουμπάρε. Και η πέτα της πατρίδας βοηθώ στο κεφάλι μας. Έλα μου φύγει. Yeah.
Μια φορά ήταν ένας Πόντιος. 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 Μια φορά ήταν ένας Πόντιος.